για τα κυβερνητικά στελέχη, που δεν έχει άλλο διαπραγμάτευση, για να μας ξεκινήσει να κάνετε καμιά δουλειά στην καθημερινότητα. Διότι μέχρι τώρα είχαμε, παιδιά, γίνεται διαπραγμάτευση, τώρα περιμένουμε να τελειώσουμε και μετά. Λοιπόν. Ελπίζω αυτό να μην είναι κομμάτι ενός νέου story, ότι δεν δουλεύουμε μετά. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι τώρα, αν η κυβέρνηση εννοεί αυτά που λέει, πρέπει να αποδείξει στην καθημερινή ζωή, και σε έχετε ένα μεγάλο κομμάτι που άπτεται σε προβλήματα των πολιτών, ότι πρέπει να μπουν σε εφαρμογή θέσεις, προγράμματα που δεν έχουν να κάνουν και πολλές φορές. Να μας πει όμως αν είναι ικανοποιημένος από το χθεσινό εξέλιξη. Όχι, θα ξεκινήσω αυτό. Αν είστε ικανοποιημένος από τη χθεσινή εξέλιξη. Από ό,τι θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και θα μας πείτε και στα δικά σας, έχετε μεγάλο τομέα. Η χθεσινή εξέλιξη έτσι κι αλλιώς αποτελεί και συμβολικά αλλά και ουσιαστικά την κίνηση μιας διαδρομής η οποία πραγματικά περιέχει ανάπτυξη, εργασία και πρόοδο για τη χώρα μας. Μετά το χθεσινό θα συμβεί αυτό. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η πολιτική έγκριση σε επίπεδο κοινοβουλίου της τεχνικής συμφωνίας και η απευθεία συνομιλία του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τους δανειστές, ότι εμείς είμαστε απολύτως συνεπείς και με τα επιπλέον και αχρίαστα, τα οποία ζητάγονται εδώ και 6 μήνες, τα οποία ισορροπήσαμε με το στο κοινωνικό και τεχνικό λέτε, επίπεδο. Δηλαδή. Κοιτάξτε, αν θέλετε, αυτό είναι το δικό σας story, εγώ θα σας αφήσω να το χρησιμοποιείτε. Δεν είναι το τέταρτο μνημόνιο. Είναι ο δρόμος για τον οποίο η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια. Και ο καθένας λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιεί τη δική του έκφραση. Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Για μας είναι ξεκάθαρο. Αν θέλετε να μιλάμε με αναθεωρήσεις, είναι το 14ο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο δρόμος είναι αυτό που ουσιαστικά ενέκρινε το κοινοβούλιο χθες, ήταν η τεχνική συμφωνία για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Και αυτό που υπάρχει στην ουσία είναι ότι συμβολικά, γι' αυτό το είπα, ότι συμβολικά είναι η απόδειξη ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι και τίμοι και εργατικοί και συνεπείς. Θα βγει όμως, κύριε Υπουργέ. Γιατί αυτό είναι όντως ένα αφήγημα που έχετε που. Για να πάμε παρακάτω, υποτίθεται. Αλλά το 18 τελειώνει το μνημόνιο μεν τεχνικά, αλλά έχουμε μέτρα μέχρι το 21. Αυτό που μπορώ να σας πω. Και έχουμε και επιτήρηση βαριά, γιατί και οι τρεις θεσμοί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το ΔΝΤ, και ο ESM κλπ. Πάλι μας ελέγχουν και αυτοί αποφασίζουν, δεν μας ελέγχουν απλώς. Λένε, παιδιά, μισό λεπτό για να δω τι λέει το βιβλίο της Τρόικας αυτό. Αυτό θα κάνετε. Επομένως, πώς βγαίνουμε, πού πάμε και βγαίνουμε. Ωραία. Ούτε στη λαϊκή αγορά δεν πρέπει να πάμε, χωρίς να ρωτήσουμε. Κοιτάξτε, μου αρέσει πολλές φορές να χρησιμοποιώ τα μέτρα που έχει το σύστημα για να μπορέσω να συζητήσω με τους θεσμούς. Είστε σύστημα, δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, συστηματική ανάγνωση. Όχι, είστε σύστημα. Ποιο σύστημα, για εσάς δεν υπάρχουν πια. Διότι σας άκουσα πριν, με επιτρέπετε, κύριε Φάμελε. Μισό λεπτό και μετά θα μιλήσω όσο θέλω. Είστε αριστεροί και μου εμφανίζεται μια πολιτική που έχει βαθιά νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά, εκτός αν γίνανε αριστεροί οι εταίροι μας και το ΔΝΤ. Ως την πολιτική που πολύ να μας βγάλει από την κρίση. Εμένα να μου επιτρέψετε, αυτό μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, είναι μια αντίφαση. Αυτό που περιγράφατε και πολύ περιγράφαμε ως μια πολιτική που ανακυκλώνει το πρόβλημα, μεγενθύνει το πρόβλημα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Δηλαδή, ότι τα προηγούμενα χρόνια ακολουθήσαμε μια πολιτική που πήγαν το χρέος από το 120-180%, που οδήγησε σε ανεργία, που έκανε, που έρανε, που μείωσε τα εισοδήματα των Ελλήνων, που αφαίρεσε κομμάτι τεράστιο από το ΑΕΠ της χώρας κτλ. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση και εσείς μου λέτε ότι αυτή η πολιτική θα μας βγάλει από την κρίση και θα μας οδηγήσει σε ανάπτυξη. Ωραία. Αν αυτό δεν είναι αντίφαση, τι είναι. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, εγώ υποχρεούμαι να σχολιάσω δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι αυτή η οποία παρουσιάζει ο κ. Οικονόμου και η άλλη αυτή που παρουσιάζει ο κ. Διευθυντής. Ωραία, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω λοιπόν απάντηση και στα δύο. Παρακαλώ. Επειδή όμως όλα συνηγορούν υπέρ της αποδόμησης του αφηγήματος της κυβέρνησης, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι το άγχος που έχει πολλές φορές το σύστημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα πετύχει. Εμάς μας αρέσει αυτό το άγχος που έχει το σύστημα. Είτε κάνει κριτική από τα αριστερά, είτε κάνει από τα δεξιά. Εμείς δεν είμαστε το σύστημα. Όχι, δεν λέω για σας. Το λέω για σας. Για σας είπα. Να μας απαντήσετε. Δεν έχετε τη μίγα τώρα. Δεν είναι θέμα μίγα. Μην μπλέκετε μια συζήτηση η οποία δεν σας αφορά εσάς. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Ότι πολλές φορές εμένα με ενδιαφέρει να κάνω την απάντηση και από τη μεριά του συστήματος. Ωραία, έλα. Σε επίπεδο λοιπόν συστήματος, αυτό που περιγράφεται ως αποδόμηση της κοινωνίας είναι ανύπαρκτο. Της οικονομίας, με συγχωρείτε. Διότι το σύστημα δυστυχώς διαβάζει μόνο οικονομία. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό που περιγράφει το σύστημα ως αποδόμηση της οικονομίας της Ελλάδας είναι ανύπαρκτο τα τελευταία δύο χρόνια. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από το χώρο στον οποίο έχω την πολιτική ευθύνη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει δηλαδή. Έχουμε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο εξάμηνο. Ακόμα και με τα στοιχεία, να το δείτε. Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε εκδώσει 300 υπουργικές αποφάσεις για επενδύσεις και άδειες έργων και υποδομών. Λοιπόν, αυτά λοιπόν
που ακούγονται προς τα έξω δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχουμε συνοστισμό είναι μόνο επικοινωνία. Δηλαδή, είναι μόνο επικοινωνία. Γνωρίζω πολύ καλά επί της ουσίας, μιλώντας και με παραγωγούς, ότι ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της χώρας, ο δείκτης εμπορικών συναλλαγών της χώρας, είναι θετική και πολλές φορές διψήφιοι στη χώρα μας, όπως συνέβη το 2016. Και μιλάω γιατί για εξαγωγές, μιλάω για εξαγωγές, μιλάω για βιομηχανία. Γιατί πέσαμε λοιπόν στην ύφεση, λοιπόν, ενώ όλες οι χώρες είναι σε ανάπτυξη, τον είδατε τον πίνακα. Είμαστε για κλάματα, είμαστε τελευταίοι κάτω από τη γραμμή. Ωραία. Είναι η γραμμή και η Ελλάδα το από 2016, κάτω. Το 2016 λοιπόν, ακόμα και με τις λέξεις του συστήματος, δεν ήταν χρονιά ύφεσης για την Ελλάδα και ήταν ίσως η... Όχι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη το χρονιά. Πρώτο τρίμηνο του 2017. Τώρα εντάξει, κύριε παίζετε Υπουργέ. Με τα νούμερα όπως σας βολεύουν. Εμείς τα αφού ανακοινώθηκαν. Όχι, κύριε οικονόμο. Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά που η χώρα μετά από 7 χρόνια ήταν σε θετικούς ρυθμούς και δημοσιονομικά και παραγωγικά. Αυτό λοιπόν τελείωσε. Το αυτή η συζήτηση λοιπόν και συστημικά έχει κλείσει. Αν θέλετε να παίξουμε συστημικούς όρους. Αν θέλετε να παίξουμε όμως με κοινωνικούς όρους. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Για μένα και για τον αριστερό και τον προοδευτικό πολίτη έχει πολύ μεγάλη σημασία να αλλάζει την πραγματικότητα. Αλλάζοντας και την προοπτική. Όταν λοιπόν βλέπω ότι δίνοντας τη 13η εφάπαξ σύνταξη, που δεν ψήφισε κανένας από την αντιπολίτευση στη Βουλή, βοήθησα το κοινωνικό σύνολο, δίνοντας ταυτόχρονα και προοπτική εξόδου από το μνημόνιο, θεωρώ ότι έχω και στην καθημερινότητα αλλαγή, όχι την πολύ μεγάλη, όχι την επαναστατική, όχι αυτή που ήθελα. Τώρα, αν θέλετε εσείς, όχι εσείς προσωπικά, αν θέλει μία ανάγνωση, κάνοντας μία, αν θέλετε, αριστερή κριτική. Να αποδομήσει την κοινωνική και οικονομική λειτουργία για να πετύχει το όνειρο του σοσιαλισμού. Κάτι που πολλές φορές το είπε ο κ. Τσακαλώτος, το έχει και το ΚΚΕ. Δηλαδή υπάρχει μια σοσιαλιστική νησίδα, υπάρχει πραγματικότητα, αλλά κανείς δεν μας δείχνει έναν δρόμο για να φτάσουμε σε αυτήν. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπάρχει ο τρόπος, βελτιώνοντας κάθε στιγμή, με κάθε απόφασή σου, τη ζωή της πλειοψηφίας και είναι δυνατόν του συνόλου των Ελλήνων, να προσεγγίζεις το στόχο μιας πιο δίκαιης κοινωνίας που έχει εργασία. Διότι αν κάποιος με ρωτήσει και ποιο είναι το αριστερό όραμα για την Ελλάδα σήμερα, λοιπόν, το αριστερό όραμα για την Ελλάδα σήμερα είναι να υπάρχει εργασία και να υπάρχει και ισονομία των πολιτών. Διότι αυτό δεν έχει λυθεί καν. Ωραία. Και πάμε δεν έχει λυθεί δυστυχώς και στην Ευρώπη πάμε το ζήτημα λοιπόν. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η κοινωνική πολιτική, τα ανοιχτά σχολεία με όλους τους καθηγητές, οι προσλήψεις στην υγεία και το καθάρισμα των προμηθειών είναι στοιχεία αριστερής πολιτικής. Διότι ο νεφελευθερισμός κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ξεπουλάει, απολύει και κλείνει δημόσιες λειτουργίες. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις δημόσιες μη παραγωγικές, έχω πρόβλημα με τις δημόσιες κοινωνικά αναγκαίες που ξεπουλάνε. Εσείς είναι ξεπουλείς τα πάντα, κύριε Φάμελε. Με τη δική σας λογική ξεπουλήσατε τα πάντα. Λοιπόν, φτιάξατε ένα υπερταμείο και βάλατε όλη τη χώρα εκεί. Το καινούριο αφήγημα που αναρωτιέμαι αν είναι αριστερό ή δεξιό είναι ότι εμείς ξεπουλήσαμε τα πάντα. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, εγώ οφείλω να ξαναεπιστρέψω στις γραμμές του νόμου και να πω ότι αν είχαμε σκοπό να ξεπουλήσουμε τα πάντα. Δεν θα είχε διάρκεια ζωή στο υπερταμείο, κύριε Οικονόμου, 99 χρόνια για να επενδύει και να αναπτύσσει επιχειρηματικότητα του δημοσίου και με τον ιδιωτικό μικρό τομέα. Άρα το θέλετε το υπερταμείο. Το υπερταμείο είναι ένας χώρος στον οποίο αξιοποιούμαστε και με όρους επιχειρησιακούς στη δημόσια περιουσία. Προφανώς ήταν η δική μας αντιπρόταση στο Ταμείο Λουξεμβούργου που θα ξεπουλούσε, που ήθελε ο κύριος Σόιμπλε και το οποίο κερδίσαμε, γιατί αυτή ήταν η πρόταση. Και ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα όταν έχουμε πολλούς μέσα δημόσιους φορείς που δεν είναι κερδοφόροι, είναι η εξυγίανση της λειτουργίας του δημόσιου χώρου και πιθανά η αξιοποίηση περιουσίας, όχι όμως πουλώντας της. Ειλικρινά, θέλετε, ξέρετε κάποιον ο οποίος θέλει να πουλήσει κάτι και το βάζει να το πουλήσει σε 99 χρόνια. Είστε σοβαροί, συγγνώμη τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Δεν θα βάζει 99 χρόνια. Τα 99 χρόνια σημαίνει ότι έχω μια μακροπρόθεσμη προοπτική να αξιοποιώ και να έχω έσοδα. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο. Αλλιώς τι θα βάζαμε, θα βάζαμε 10-20. Είναι εξαιρετικός. Οφείλω να το πω ο τρόπος με τον οποίο υπερασπίζεστε μια πολιτική που δεσμεύει το οικονομικό μοντέλο της χώρας για 99 χρόνια. Εξαιρετικός. Δεσμεύει. Συγχαρητήρια, αλλά δεν είναι πιστευτός. Διότι έχεις διαμορφώσει, γι' αυτό σας λέω για την πολιτική. Προσέξτε. Ναι. Μου λέτε ότι εγώ βγαίνω από το μνημόνιο και βγαίνω από την επιτήρηση. Τελειώνει λοιπόν το πρόγραμμα που έχουμε υπογράψει. Διαμορφώνοντας προοδευτικές πολιτικές. Εκεί θέλω να συζητήσω. Άρα, εκεί. Πάμε διαμορφώνονται λοιπόν προοδευτικές. Και μου λέτε προοδευτική πολιτική στο φορολογικό πεδίο ότι θα φορολογείται τον άνθρωπο που παίρνει 500 ευρώ. Μου λέτε φορολογική πολιτική στο, στο ασφαλιστικό. Αλλάζετε επιχείρημα. Όχι, τώρα. Προσέξτε, θα σας πω και τα άλλα. Εγώ και γι' αυτό θα σας απαντήσω. Μου λέτε προοδευτική πολιτική στο ασφαλιστικό πεδίο. Στο ασφαλιστικό πεδίο. Την παρέμβαση σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που εσείς δώσατε λύση πριν από 8 μήνες, μειώνοντας έτη περαιτέρω τις συντάξεις, αλλάζοντας το δικό σας αφήγημα που έλεγε ότι κοιτάξτε, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνουμε τη διαφορά, αλλά επειδή η χώρα θα είναι σε ανάπτυξη, θα ανεβαίνουν πια οι χαμηλές συντάξεις, θα πιάνουμε τις πιο υψηλές. Κατανοητό. Το ανάποδο. Κατανοητό. Μου λέτε προοδευτική πολιτική, με βάση τη δική σας αντίληψη, το ότι εμείς θα προχωρήσουμε ανοίγοντας σε όλα τα επίπεδα
τις ιδιωτικοποιήσεις. Να λέγατε πριν από 6 μήνες άλλο πράγμα. Να απαντήσω τρία πράγματα βάλατε. Ωραία, ναι. Πρώτον. Και αν είναι και αποδοτική αυτή η πολιτική. Σας είπα λοιπόν ότι το βασικό κριτήριο είναι να βγούμε από το μνημόνιο διαμορφώντας προοδευτικές πολιτικές. Mm. Κρατώντας την κοινωνία όρθια, υπάρχουν πολιτικοί. Okay, ωραία. Έρχεται λοιπόν ο δανειστής που σε εκβιάζει. Για ποιο λόγο? Σε εκβιάζει. Για ποιο λόγο σε εκβιάζει ο δανειστής? Είτε είσαι κατοικία, είτε είσαι βιομήχανος, είτε είσαι κράτος. Mm. Γιατί δανείστηκες λεφτά χωρίς να τα επενδύσεις? Ωραία. Άρα. Κάποιοι μας φέραν εδώ. Μην το ξεχνάμε. Όχι, δεν το ξεχνάμε καθόλου. Εμείς λοιπόν έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα γιατί κάποιοι έχουν δημιουργήσει στη χώρα ένα τέτοιο βάρος που θα έλεγα σχεδόν την κατέστρεψαν. Τη χρεοκόπησαν. Και πολιτικά και ηθικά. Τη χρεοκόπησαν και στην Ευρώπη γιατί εμείς τα ζούμε αυτά έξω. Πηγαίνοντας για να διαπραγματευτούμε. Ακόμα και ως πριν είμαι σε αυτή τη θέση, ως επιστήμονες βγαίναμε να συζητήσουμε για θέματα της χώρας μας στο εξωτερικό. Έρχεσαι λοιπόν και λες. Θα κατεβάσει το φορολόγιο. Αυτό είναι όρος για να μην σου κλείσω την κάνουλα και δεν έχεις ασφυξία στο λαό σου. Τι θα προτείνεις λοιπόν εσύ? Ωραία. Θέλετε αφορολόγητο? Εγώ δεν λέω, εσείς τι θα προτείνετε. Εσύ εννοώ στην κυβέρνηση. Ναι, αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση θα προτείνει. Άρα λοιπόν, ποιο μπορεί να είναι το προοδευτικό συμπλήρωμα της εξόδου από το μνημόνιο, γιατί το αφορολόγητο μπήκε όρος για την έξοδο από το μνημόνιο. Είναι μείωση του ένφια, μείωση του φορολογικού συντελεστή οικογενειών, μείωση του τέλους επιδεδέματος ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και φορολογία στους βουλευτές. Θέλετε να τα συζητήσουμε αυτά ως αντίμετρο? Εγώ μέσα. Υπάρχει να περίπτωση να εφαρμοστεί το αφορολόγητο μόνο του? Όχι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το αφορολόγητο θα εφαρμοστεί μαζί. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια μαθηματική πράξη χτες. Έκανε μια μαθηματική πράξη χτες. Επαναλάβω. Μην λέτε ανακρίβειες. Ο Πρωθυπουργός δεν γράφει ποτέ. Στις χίλιες σελίδες αυτό που λέτε δεν το γράφει. Στις χίλιες σελίδες αυτό που λέτε δεν το γράφει. Ότι δεν υπάρχει να εφαρμοστεί το ένα χωρίς το άλλο. Γράφει τι θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι 1η-1η του 2019 θα εφαρμοστεί λοιπόν η μείωση του αφορολόγητου. Αυτό επιβεβαίωσε την κριτική που σας ασκείται. Λοιπόν, αυτό είναι το φοβερό. Προσέξτε χθες. Τώρα. Δεν το προσέξατε. Εδώ, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός χθες τι είπε? 3,5. 3,5 όμως. Και 1+1. Και 1+1. Εντάξει. Αυτό είπε. 3,5 όμως. Γιατί είπε κανείς άρα όχι. Πάνω από αυτό πάμε. Είπε κανείς όχι. Προσέξτε άρα πάνω από αυτό πάμε. Αυτό λοιπόν, είπε. Το είπε και ο ίδιος χθες. Καλά το είπε χθες. Αλλά κάνω λοιπόν εγώ μια παρομοίωση. Μια παρομοίωση. Ξέρετε, θυμάστε το ανέκδοτο με τον Βοσκό που φώναζε λύκο στα πρόβατα? Να σας περιγράψω τον πρώτο λύκο. Αριστερή παρένθεση, θα πέσει η κυβέρνηση. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Ο λαός σας ψήφισε για 4 χρόνια, κύριε Φάμελε. Όχι, συγγνώμη, δεν μόνο δημοκρατία. Καθίστε 4 χρόνια, δεν σας επιλύνει να φύγετε. Και τα πάνελ είναι. Μας πειράζει εμάς αυτό. Δεύτερο. Για 4 χρόνια δεν ψηφίσατε. Δεύτερο. Καθίστε και κυβερνήστε. Δεύτερο σκηνικό. Βοήθεια έρχεται ο κόφτης. Θα μειωθούν οι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων. Εφαρμόστηκε κανένας κόφτης? Εδώ στα πάνελ τα συζητάμε όλα αυτά. Όχι. Τρίτο, δεν θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα. Όταν λοιπόν εφαρμοστούν, τότε πάλι θα έρθει ο λαός και θα πει ότι τελικά κάποιος βοσκός. Μιλάμε για τα μέτρα. Είτε είναι σε τηλεόραση, είτε είναι σε κόμμα. Μιλάμε όμως για τα μέτρα, κύριε Υπουργέ. Δεν μας λέτε πρώτα απ' όλα τα μέτρα. Γιατί δεν το λέτε? Μας πείτε για τα μέτρα όμως αυτό. Επαναλαμβάνω. Τα αντίμετρα, εγώ σας λέω, θα εφαρμοστούν. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Σας επαναλαμβάνω. Τι σημαίνει λοιπόν αφορολόγητο σε συνδυασμό με τα αντίμετρα? Σημαίνει ότι έχω διέξοδο από το μνημόνιο με προοδευτική πολιτική. Ωραία. Αυτό σημαίνει. Πάμε. Θέλετε γιατί να πάμε βγαίνετε τώρα στο κοινωνικό πεδίο των συντάξεων? Να πάμε και εκεί. Αυτό που λέτε είναι ένα σύνδεμα, κύριε Υπουργέ. Ότι είναι γίνουμε προοδευτική πολιτική. Αυτό μου επιτρέπετε. Μείωση των συντάξεων είναι προοδευτική πολιτική. Έχει ψηφιστεί το ότι αν χρειαστεί με το πλεόνασμα που θα έχουμε και με το χρέος που διεκδικούμε ταυτόχρονα, γι' αυτό λέω το αν χρειαστεί, η μείωση του αφορολογήτου θα συνδυαστεί με μείωση 5 φόρων, τα οποία ταυτόχρονα πάνω από το 60% των πολιτών, εγώ θα έλεγα ότι στην περίπτωση φορολογίας, επειδή έχει και τις επιχειρήσεις, είναι για όλη την κοινωνία. Ούτε θα έχουν θετικό αντίμετρο. Αυτό που λέτε δεν το λέω, ούτε τσακαλώτος. Και ξέρετε γιατί λέω ότι θα έχει θετικό αντίμετρο. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Σαφέστατα το έχει πει. Ένα ευρώ θα έρχεται, ένα θα φεύγει, αλλά όχι απαραίτητα για τον ίδιο άνθρωπο. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είστε εκτός γραμμής. Τι είπατε, κύριε Οικονομού? Είπατε ότι θα είναι σε όλη την κοινωνία πάνω απλωμένο. Από το 60% όσον αφορά τα κοινωνικά μέτρα, ναι, και για το σύνολο της κοινωνίας όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα, θα υπάρχουν, ναι, τα αντίμετρα. Μάλιστα. Το είπα ξεκάθαρα. Επομένως, λέτε ότι δεν θα έχουμε απώλειες. Καταρχήν, ως κοινωνία, με βάση και τη διαθεσιμότητα του πλεονάσματος, θα έχουμε και θετικό πρόσημο και αυτό έχει αποδειχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Πείτε το και αυτό να το ξέρουμε, κύριε Υπουργέ. Θα πάρουμε και λεφτά. Εμείς φοβόμαστε ότι θα χάσουμε μέχρι τώρα. Δεν θα δώσουμε σε εσάς, κύριε Οικονομού. Σε μένα, μην δώσετε προσωπικά. Εμείς θα δώσουμε σε εμάς. Όχι σε εσάς. Σε εμάς. Σαν κοινωνία. Σαν χώρα. Γιατί? Διότι το επιπλέον στοιχείο που έχουμε πέρα από την προοδευτική πολιτική, η οποία ανοίγει, η οποία είναι απλά δημοκρατία, είναι ότι δεν θα χάνονται τα λεφτά σε διάφορες μαύρες τρύπες της πολιτικής και της οικονομίας. Μαύρες τρύπες, κανείς δηλαδή, δεν έχει αντίρρηση αυτό. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Δεν υπάρχουν φοροδιαφυγή, μαύρη οικονομία. Πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, να εξηγηθεί γιατί ενώ είναι καταλογισμένο, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο από τους διάφορους τύπους που είναι σε λίστες και τα λοιπά, έχουμε εισπράξει μόνο 80. Ναι, αυτό είναι και δικό μου παραπονό. Ωραία. Όλο και περισσότερα πάμε πρέπει να μαζεύουμε. Βεβαίως. Εσείς μαζί θα μας βρείτε σε αυτό. Μισό λεπτό, μπράβο, ωραία. Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε την ουσία μιας πολιτικής που σου λέει: εγώ, παιδιά, έχω υπερβεί τους στόχους.
Απόδειξη του γεγονότος είναι ότι έπιασα 4,2% το 16. Ναι. Δέστε. Με τα ισχύοντα. Συμφωνώ. Με τα ισχύοντα. Μπράβο, λέω εγώ. Με τα ισχύοντα. Άρα για να πιάνουμε το 3,5 τα ισχύοντα αρκούν. Γιατί παίρνουμε παραπάνω μέτρα αφού αρκούν τα ισχύοντα? Γιατί μπήκαμε στη διαδικασία ενώ τα ισχύοντα αποδίδουν? Σκληρά, ξεσκληρά, με πρόσθετους φόρους κτλ. Αποδίδουν και υπεραποδίδουν μάλιστα. Είναι πάνω από το 3,5. Γιατί εμείς μπαίνουμε και αποδεχόμαστε το 19 πάλι 3,5 συν κάτι, πλην κάτι, αλλά πάλι 3,5. Λοιπόν. Και το 20 πάλι 3,5. Και το 21 πάλι 3,5. Γιατί ενώ πιάνουμε τους στόχους με τα ισχύοντα, με τους φόρους που έχετε πάρει το τελευταίο δίχρονο. Βάζουμε κι άλλους. Βάζουμε κι άλλους. Γιατί πρώτα απ' όλα, κύριε Λερτζή, δεν διαπραγματευόμαστε ούτε με τη λογική, ούτε με το φίλο μας, ούτε με το σύμμαχο. Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον δανεισμό και την ανυπαρξία πολιτικής ισορροπίας, πολιτικής ηθικής, πες το οτιδήποτε υπήρχε στο παρελθόν της χώρας, και σου λένε το εξής. Παρότι είσαι συνεπής, και αυτό το είπαν τον Νοέμβριο, εγώ θέλω κι άλλα. Και αν δεν μου δώσεις κι άλλα, η χώρα θα είναι σε ασφυξία. Η χώρα θα είναι σε ασφυξία. Διαπιστώνοντας λοιπόν πιθανά το κοινωνικό βάρος που έχει η απόφασή σου, μα και το πολιτικό. Γιατί θα είμαι σε ασφυξία? Λέμε λοιπόν το εξής. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, και την επιχειρηματολογία και την κατάσταση. Γιατί θα είμαι σε ασφυξία? Μα δεν σου κλείνω την αξιολόγηση. Εγώ το 18 βγαίνω από το πρόγραμμα. Βγαίνω από το πρόγραμμα. Μιλάμε για το 17 και το καλοκαίρι. Αν χρειάζομαι λεφτά, θα πάρω την αγορά. Το καλοκαίρι του 17. Για ποιο λόγο βγαίνανε όλοι και λέγανε κλείστε την αξιολόγηση? Γιατί υπήρχε κάποιο λόγο. Να ολοκληρωθούν οι χρηματορροές και το πρόγραμμα, την περίοδο που είμαστε εκτός αγοράς. Ναι, ναι. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Κλείστε την αξιολόγηση για τα μέτρα που έχετε υποσχεθεί να πάρετε μέχρι το 2018. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όλοι όσοι λέγανε κλείστε την αξιολόγηση, είτε από την μια την άλλη μεριά, το λέγανε γιατί απλά η χώρα ακόμα έχει ανάγκη τη χρηματορροή του προγράμματος. Mm-hmm. Και έρχεται λοιπόν και σου δεσμεύει ανετιολογήτως η ομάδα των δανειστών από τον Νοέμβριο του 2016 την αξιολόγηση. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει κι άλλα. Μα η κριτική. Αδικαιολόγητα. Όχι. Η κριτική που ασκείται. Εκτός καμίας παραμετροποίησης, εκτός όλων των παραμετροποίησεων μάλλον. Δηλαδή, ο κύριος Σόιμπλε βγαίνει και λέει, το θυμάμαι σαν τώρα που λέει, ότι δυστυχώς αυτή τη φορά και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ η αριθμή της Ελλάδας είναι σωστή και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έχει άδικο. Αλλά συμφωνώ με τον κύριο Τόμψον ότι θέλετε και άλλα μέτρα. Αυτό είναι λογικό? Όχι. Έχει κάποια βάση πολιτική συνεννόηση? Όχι. Είναι όμως η αιμονή του νεοφιλελευθερισμού, όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με ποιον διαπραγματευόμαστε για τα δάνεια? Και με τους δύο. Διαπραγματευόμαστε με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Ευρώπης, που έχει την πλειοψηφία των Υπουργείων Οικονομικών, που έχει επικεφαλής τον κύριο Βέμπερ στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι στην ίδια ομάδα που είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Διαπραγματευόμαστε λοιπόν με πολιτικές οι οποίες είναι πίσω, μακριά και ενάντια από τα συμφέροντα της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν διαμορφώνουμε συσχετισμούς για να καταφέρουμε τον κύριο Μοσκόβιση, τον κύριο Λάντ, ακόμα και τον κύριο Ραχώη, να τον έχουμε σε συμμαχία η οποία υποστηρίζει την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πράγματι χρειάζεται και πολιτική συμμαχία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ξεκαθαρίζω, δεν υπήρχε δικαιολογία βάσιμη και οικονομετρική από τη μεριά των δανειστών για τα επιπλέον μέτρα. Τα ζητάγανε παρότι η χώρα ήταν εντάξει τον Νοέμβριο. Αυτό η αντιπολίτευση για να μπορέσουμε. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Και εμείς... Η αντιπολίτευση λέει από τη δικιά της πλευρά τώρα ότι αυτό είναι η επιβεβαίωση ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην ελληνική πλευρά. Ας μιλήσουμε για εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη. Έχω μια χώρα, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ίσως είναι περιττό να το λέμε ως Έλληνες πολίτες. Μια ανυπόλυπτη χώρα το Δεκέμβριο του 2014 που έφευγε τιμένη από την πέμπτη αξιολόγηση που δεν μπόρεσε ποτέ να κλείσει. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Μην τολμήσετε να κλείσετε την αξιολόγηση. Και ταυτόχρονα λέγατε. Έχουμε λοιπόν μια χώρα ανυπόλυπτη και τώρα έχουμε μια χώρα η οποία φιλοξενεί τη Σύνοδο του Νότου. Έχει κατορθώσει τη συμμαχία με τρεις ευρωομάδες. Γιατί αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ξέρω αν το παίξατε καθόλου στο Sky. Το ότι βγήκαν οι επικεφαλείς των σοσιαλιστών, των αριστερών και των πρασίνων και είπαν ότι αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδας, αυτά είναι τα κέρδη της Ελλάδας, αυτή την πολιτική συμμαχία και την υπόλοιψη πλέον δεν την έχει κατακτήσει η χώρα και την κατακτήσαμε εμείς. Όλοι το ζητούν αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν μαρτύρεστε? Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ζητούν να ρυθμιστεί το χρέος. Γιατί του μέφεστε, δεν καταλαβαίνω τη ρητορική. Εδώ τώρα υπάρχει θέμα συνέπειας. Δεν είπαμε για τον Πιτέλα, το πούμε μπράβο στον Πιτέλα. Αλήθεια, εκ μέρους των πολιτικών αρχηγών δεν ζήτησαν. Εγώ θυμάμαι πριν ένα χρόνο στη Βουλή τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο και δεν χρειάζεται ρύθμιση. Ποιος είναι συνεπής? Μάλλον λοιπόν έχουμε ακόμα ένα περιστατικό του Βοσκού που λέει ψέματα για το λύκο στα πρόβατα. Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, τα μέτρα ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή. Στη σύγχρονη ιστορία. Τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ λέω να πάμε παρακάτω. Σας ενοχλεί που απέδειξε ακόμα ένα ψέμα της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει με ένα Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ ούτε κανείς. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος που μας βλέπει και θέλει να ακούσει την αλήθεια. Άρα ξεφύγουμε λοιπόν από τι θα γίνει από εδώ και πέρα λοιπόν. Και α πούμε λοιπόν το εξή. Μετρολογούμε τώρα, αυτή είναι η παλιά. Εσείς μου άνοιξατε τη συζήτηση για τα μέτρα και εγώ υποχρεώθηκα να σας απαντήσω. Τελειώσαμε, μπράβο, το κλείσαμε αυτό, συμφωνώ. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τέσσερις μεγάλους άξονες, που εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η επόμενη μέρα.
ο πρώτος είναι ο άξονας της εργασίας. Καλά είπατε κι εσείς, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι το βασικό σύστημα της χώρας τώρα είναι η ανάπτυξη. Είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας με πραγματικό προϊόν και όχι αριτζίδικα λεφτά του χρηματιστηρίου, να το ξεκαθαρίσω. Η εργασία σημαίνει πρωτογενής, δευτερογενής τομέας, αυτό είναι το πραγματικό προϊόν. Άρα υπάρχει προγραμματισμός οικονομίας. Θα ξεκινήσουμε τα αναπτυξιακά συνέδρια στην περιφέρεια και ταυτόχρονα υπάρχει πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κεντρικά για τις επενδύσεις που έχουν εργασία. Το είπε και ο κύριος Τσακαλώτος. Όταν αρχίζουν να στριμώχνονται οι επενδυτές, χρειάζεται να αξιολογούμε ποια είναι η πραγματική εργασία που μένει στη χώρα. Δεύτερο ζήτημα. Η χώρα χρειάζεται να ενισχύσει τη δημοκρατία της. Χρειάζονται τομές και στην πολιτική. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την οικογενειοκρατία και την διαβίου παραμονή κάποιου σε θέση αρχής. Πάμε για συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν έχει μόνο το φαίνεστε της κορυφής. Πόσο συνδύο θα έχει ο καθένας, θα έχει και δύο πράγματα βασικά. Να υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας στην πολιτική, γιατί έχει απαξιωθεί η πολιτική, το ξέρετε. Τη δημοψηφίσματα. Και δεύτερον, να έχουμε και κάποια βασικά αγαθά, όπως το νερό και την ενέργεια, στο Σύνταγμά μας να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Τρίτον. Μέχρι τότε θα τα έχετε πουλήσει όλα. Τρίτον. Δεν θα γίνει και τίποτα. Περιμένετε, εδώ θα είμαστε. Μη συνεχίζετε σαν το βοσκό στα πρόβατα τώρα. Αφήστε το αυτό. Όχι, αλλά από ό,τι βλέπουμε το ρυθμό που πάτε, τρίτον, δεν προλάβετε. Κοινωνικό κράτος. Υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα στη ζωή μας. Η παιδεία, η υγεία και η πρόνοια. Πρέπει να ενισχυθούν κι άλλο. Και πρέπει να σταθεροποιηθούν και από τη μεριά της ποιοτικής δημόσιας λειτουργίας. Γιατί όλοι απολογούμαστε και για τον πιο απομακρυσμένο δημόσιο λειτουργό. Και πρέπει όλοι να έχουμε ένα κοινό πνεύμα. Να λύνουμε προβλήματα της κοινωνίας και να εξυπηρετούμε τον πολίτη, το λέγαμε και προηγουμένως. Και το τέταρτο μεγάλο θέμα που έχουμε να λύσουμε είναι η μάχη κατά της διαφθοράς. Η χώρα εξακολουθεί να μην έχει λύσει σοβαρά προβλήματα που της έχουν στερήσει πρόοδο, που της στερήσαν εισόδημα, που της στερήσαν αναπνοή. Αυτά τα τέσσερα κομβικά ζητήματα, εργασία, δημοκρατία, κοινωνία, διαφθορά που είναι και ισονομία, είναι οι στόχοι της επόμενης μέρας, οι οποίοι για μας πλέον είναι ξεκάθαροι, έχουν προγραμματισμό, έχουν ρόλους και έχουν και αρκετή δουλειά. Δουλειά μέχρι τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό έχει ανάγκη η Ελλάδα. Καθαρή δουλειά. Μας έλειψε τόσα χρόνια αυτό στην Ελλάδα. Μας έλειψε και από τη διαπραγμάτευση, μας έλειψε και από την πολιτική, μας έλειψε και από την επιστήμη και τη διανόηση. Ωραία. Η στροφή αυτή χρειάζεται να γίνει. Διότι δεν μπορούμε να ζούμε στη μισέρια. Δημιουργείτε κι εσείς πολλές φορές μία μούχλα, μία μιζέρια, όλα είναι στραβά. Δεν είναι όλα στραβά στην Ελλάδα. Δεν είναι όλα στραβά. Έτσι, οι Έλληνες αξίζουν. Είναι κακό και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Πρέπει να το προχωρήσουμε. Και επειδή είστε και νέος άνθρωπος και ζείτε στην κοινωνία, θα ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Και αν η πολιτική θέλετε, ο καθένας για το λόγο του, για τη στοχεύση του κτλ., να παρουσιάζεται μια εικόνα ευνοϊκότερη, καλό είναι να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι. Και όταν τα στοιχεία πολλές φορές τα δίνετε και εσείς οι ίδιοι, μετά να μην τα ξεχνάμε. Όταν δηλαδή λες ότι εγώ έχω ανεβάσει τα ποσά για την κοινωνική πολιτική, αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ανάγκη για κοινωνική πολιτική. Όταν λες ότι θα διευρύνω τα, γέμματα. Όχι, δεν είναι διευρύνω τα γέμματα, πάνε να πει ότι περισσότερα παιδιά χρειάζονται γέμματα. Μακάρι να μην είχαμε καθόλου γέμματα στα σχολεία. Άλλο θέλω να πω. Έχουμε μια κοινωνική πολιτική. Από 0,8 δισεκατομμύρια, 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα έχουν ανάγκη ή ότι επιτέλους το κράτος έχει κοινωνική πολιτική. Πεινάνε περισσότερο τα παιδιά ή επιτέλους έχουμε γέμματα. Από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Εξαρτάται. Πεινάνε περισσότερο τα παιδιά τώρα. Μάλλον συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την εικόνα παραπληροφόρηση. Η κοινωνία είναι καλή σε καλύτερη κατάσταση. Είναι παραπληροφόρηση. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όσον αφορά το δίκτυο ενεργείας, ναι. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όσον αφορά το δίκτυο ενεργείας, ναι. Που δεν έχετε αφήσει όσον αφορά την καθάριση του εθνικού προϊόν, ναι. Ναι, είναι παραπληροφόρηση και είναι καλύτερα κοινωνία τώρα. Όσον αφορά την ανεργία και το εθνικό προϊόν, ναι. Αυτά τα δύο χρόνια είναι καλύτερα κοινωνία με τόσους φόρους που έχει φάει. Σας είπα παράδειγμα. Και με τόσες περικοπές. Βλέπετε ότι και εσείς δημιουργείτε μια ψευδή εικόνα. Μα τόση ώρα μου παρουσιάζεται ένα αφήγημα παραδεισένιο. Μα είναι τελείως ψευδή εικόνα που παρουσιάζεται. Λες και μιλάτε για την Ελβετία. Είμαστε στην Ελλάδα των 8 χρόνων μνημονίων. Και εσείς μου παρουσιάζετε μια εικόνα παραδείσου. Δεν σας είπα ότι υπάρχει παράδεισο στην χώρα. Φέρατε άλλα 4,9 δις μέτρα και μου παρουσιάζετε ένα αφήγημα ακόμα καλύτερο. Δεν μας έχετε πει τόση ώρα για τα μέτρα. Βλέπω το αφορολόγητο πόσο θα μειωθεί. Χάνετε την ψυχραιμία σας. Πόσο θα μειωθεί το αφορολόγητο, για πείτε μου. Αν θέλετε, γυρίστε πίσω την κάμερα. Και πόσο θα μειωθούν και οι συντάξεις. Γυρίστε πίσω την ταινία. Είπατε τα επιδόματα, να μην τι μιλήσουμε θα γίνουν. Με μετρολογία. Τι θα γίνουν τα επιδόματα. Βλέπω λοιπόν ότι χάνετε την ψυχραιμία σας. Μάλλον γιατί σας περιέγραψα ποια είναι η πραγματική επόμενη μέρα. Ένα διαφορετικό αφήγημα από την πραγματικότητα που ζει ο Έλληνας. Της φιλοξενίας που παρέχεται εδώ. Διαμορφώνετε εσείς αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να αναιρέσετε αυτά που έχω πει εγώ και να αλλάξετε το κλίμα μια συνέντευξη που πήγε πολύ καλά, διαμορφώνετε μια ψευδή εικόνα εσείς προσωπικά αυτή τη στιγμή, που δεν είναι πραγματική εικόνα της Ελλάδας, που μάλιστα δεν είναι εικόνα της Ελλάδας που θέλει να δημιουργήσει. Και αυτό πολλές φορές, εγώ σας το λέω, είναι μια εικόνα που συμβάλλει σε αυτό που η αντιπολίτευση θέλει να κάνει, να δημιουργήσει μια εικόνα καταστροφής. Η Ελλάδα δεν είναι πια στο χείλο της καταστροφής. Δεν είναι στο χείλο της καταστροφής. Η Ελλάδα έχει μπροστά της πλέον έναν ίσιο δρόμο.
αυτό το δρόμο μπορούμε να το περπατήσουμε, ή θέλετε απλά μπράβο να βγάλετε του σκελετού από τι ντουλάπε. Τι επιλέγετε κι εσεί ω πολίτη. Εσεί τι επιλέγετε. Μην φωνάζουμε πρωί-πρωί τώρα. Αυτό επιλέγουμε. Μα βλέπει και ο κόσμο λέει τώρα. Για όνομα του Θεού. Σταματήστε αυτή την καταστροφολογία. Λοιπόν, δεν είμαι άνθρωπο τη μούκλα. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Βάζετε τίτλου. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα να μου δώσετε μια απάντηση, είναι και λίγο στο δικό σα χώρο. Επενδύσει, ανάπτυξη κτλ. Ποιο δεν θέλει. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συζητιέται πολύ τον τελευταίο καιρό και που έχει γίνει και στοιχείο αντιπαράθεσης πολιτικής και τσατίστηκε και ο Πρωθυπουργός με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ορισμένοι τα πράγματα. Λοιπόν, ελληνικό. Εσείς που είστε και αρμόδιος υπεύθυνος, θα βγάλετε το δάσος που έχει στο ελληνικό για να γίνει ανάπτυξη. Έχει δάσος στο ελληνικό, κύριε. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι. Ότι δέστε έναν τομέα στον οποίο συμφωνούν όλοι. Λοιπόν. Αφήστε να συμφωνώ εγώ ή όχι, δεν έχει καμία συμφωνία. Συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να προχωρήσει. Α ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Δεν προχωράει. Παρεμβαίνουν διάφοροι από διάφορες πλευρές για διάφορους λόγους. Για πείτε μου. Ωραία. Ας καθαρίσουμε λοιπόν κάτι που νομίζω ότι έχει ανάγκη να το καταλάβει και η κοινωνία. Στο ελληνικό έχουμε μια έκταση 6.200 στρεμμάτων, η οποία θα φιλοξενήσει και εμείς διαπραγματευτήκαμε μια πολύ μεγάλη επένδυση να τροποποιήσουμε τους όρους για να βάλουμε 1 δισεκατομμύριο πλέον έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, 2.500 στρέμματα δάσους και πρόσβαση στη θάλασσα. Τα λέω χοντρά, εμείς τα αλλάξαμε. Ναι, παρακάτω όμως. Όμως. Υπάρχει μία επένδυση στην Ελλάδα για την οποία μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε νόμο να μην υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου. Καμία. Όποιος βγαίνει στην τηλεόραση και έχω δει και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι εμείς θα το είχαμε λύσει, είναι ψεύτης. Διότι αν το είχε λύσει, γιατί δεν είχε βγάλει μέχρι το 2015 πράξη χαρακτηρισμού ή απαλλαγή από το χαρακτηρισμό. Αντιθέτως, καλά κάνουν όλα και περνάνε πρώτα από το χαρακτηρισμό των χρήσεων γης της αρχαιολογίας και του δασαρχείου. Τι έχει βγει στην περίπτωση του ελληνικού? Μόνο για το 2 της χιλίης της έκτασης αυτής, δηλαδή επί της ουσίας για 12 στρέμματα στα 6.500, υπάρχει χαρακτηρισμός όχι δάσους, δασικής έκτασης. Το οποίο προφανώς μπορεί να μπει μέσα στο σχέδιο ανάπτυξης περιοχής. Όλα τα παπαγαλάκια που μιλάνε και το 2 της χιλίης. Είμαστε σοβαροί. Αναστέλλετε μία επένδυση από το 2%. Πότε θα ξεμπλοκάρει επομένως? Πότε θα ξεμπλοκάρει? Ποιο είναι το μπλοκάρισμα? Πότε θα ξεμπλοκάρει να λειτουργεί η επένδυση αυτή? Αντιθέτως, μάλλον επειδή δεν έχετε γνώση των διαδικασιών των έργων και επιτρέψτε μου, γιατί ήταν και η δουλειά μου τόσα χρόνια, πρέπει να σας πω ότι η πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου είναι στοιχείο ξεμπλοκαρίσματος. Διότι ο χαρακτηρισμός των χρήσεων δίνει τη δυνατότητα και στον αρχιτέκτονα και στον τοπογράφο να οργανώσει το επενδυτικό σχέδιο. Αν δεν το είχε, θα ήταν μπλοκαρισμένη η επένδυση. Και το ότι βγήκε αυτή η πράξη και με τόσο μικρό τμήμα, διότι από τα 6.500 στρέμματα καταλαβαίνετε ότι 6.200, το να έχουμε 12 στη ζώνη δόμηση υψηλών κτηρίων ως δασική έκταση, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα τώρα έχει τη δυνατότητα η επένδυση να προχωρήσει. Παρότι υπάρχει δυνατότητα και της ένστασης, σαφέστατα, και μπορεί το ελληνικό και το ελληνικό το ίδιο, όχι μόνο επενδυτής, να κάνει προσφυγή. Υπάρχουν και πράξεις νομικού συμβουλίου του κράτους που προκάλεσα εγώ, που ζήτησα εγώ από το Νομικό Συμβούλιο για το τι κάνουμε με τις τεχνητές φυτεύσεις. Άρα, από τη μεριά αυτής της κυβέρνησης και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου έχουν βγει για να είναι θωρακισμένη η επένδυση. Και ο χαρακτηρισμός βγήκε για να γίνει η επένδυση. Και ελάχιστο είναι το τμήμα του χαρακτηρισμού, άρα δεν αναστέλλεται η επένδυση. Και αν κάποιοι φωνάζουν ή ανησυχούν, το κάνουν είτε από άγνοια. Γιατί μιλάμε για το 2 της χιλίας, σας είπα επί της ουσίας, ή γιατί θέλουν να φύγει η Lambda Development. Εγώ δεν είμαι ούτε από την μια μεριά ούτε από την άλλη. Μάλιστα. Και ξέρω και υποστηρίζω την επένδυση όπως πρέπει θεσμικά. Ναι. Και από την άλλη μεριά δεν θέλω να φύγει η επένδυση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Αντίστοιχα, όμως θέλουν κάποιοι να φύγει η επένδυση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Για αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τους ειδήμονες. Για να το λέτε, κάτι θα ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάτι μυρίζεστε. Η αντιπολίτευση μάλλον δεν θέλει να γίνει επένδυση. Το λέω ξεκάθαρα. Μα σαφέστατα το λέω. Δεν θέλει να πάει μπροστά η Ελλάδα. Μα η αντιπολίτευση και στην Ευρώπη βγαίνει και κατηγορεί τους κομισιονέρς, τους επιτρόπους, γιατί λένε ότι τα σχέδια και τα νόμα της Ελλάδας είναι σωστά. Βγήκε βουλευτής της Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή και κατηγόρησε επίτροπο. Βγήκαν οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και κατηγόρησαν τον κύριο Μοσκοβισή. Επειδή τα νούμερα μας. Υποστηρίζετε ότι δεν τη θέλει η Νέα Εγώ Δημοκρατία. Αναρωτιέμαι αν είναι από άγνοια ή αν επιβουλεύονται την πρόοδο της επένδυσης. Βεβαίως. Μάλιστα. Το λέω δημόσια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διάλειμμα εμείς να ησυχάσουμε και λίγο τα πνεύματα. Να είστε καλά, καλημέρα.